Ο σημερινός μας προσκεκλημένος, ο οποίος παίρνει την σκητάλη για αυτήν τη σειρά των συζητήσεων, μισή ώρα στην οικονομία, είναι ένας έμπειρος καθηγητής του Πολυτεχνείου, στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, διατέλεσε μέλος της Διευθυντικής Αρχής Ενέργειας και Εθνικός Εμπειρογνώμονας για θέματα έρευνας, και το γνωστικό του αντικείμενο είναι όλο το ενεργειακό φάσμα που βαδίζει η χώρα. Θα συζητήσουμε θέματα όπως είναι η απολιγνητοποίηση, θα συζητήσουμε θέματα όπως είναι τα νέα είδους καύσιμα και για το τι μπορεί να κερδίσει η κατοικία της Ελληνίδας και του Έλληνα κατά τη μετάβαση σε αυτήν τη νέα εποχή με προγράμματα όπως το Εξοικονομώ Κατοίκον. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν, είναι ο κύριος Άκης Παπαδόπουλος. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπαδόπουλο, που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Χαρά μου να είμαι μαζί σας. Την εισαγωγή θα κάνει βέβαια, όπως πάντα, ο πολύπληρος συνάδελφος και διευθυντής του Ομίλου Οικονομία, κύριος Αντώνης Παπαγιαννίδης. Αντώνη, ο λόγος σε εσένα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, εγώ επειδή μιλάω από την Αθήνα, ενώ εσείς είσαστε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, πλέον με ισότητα όπλων στον κορονοϊό, αλλά παρόλα αυτά είστε στη Βόρεια Ελλάδα, απέχετε λίγο από ένα μέρος στο οποίο θα γίνει μια πραγματική κοσμογονία και τοπική και εθνική. Αναφέρομαι δηλαδή στην Πτολεμαϊδα και στην επιταχυνόμενη με βάση τις κυβερνητικές αποφάσεις απολιγνητοποίηση, που θα αλλάξει το energy mix της Ελλάδας και θα οθήσει με ταχύτερο ρυθμό στις εναλλακτικές μορφές και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλω λοιπόν να θέσω το απλοϊκό ενδεχομένως ερώτημα. Γίνεται να γίνουν τα πράγματα αυτά έτσι ώστε σε λίγα χρόνια από τώρα, το 28 αν δεν απατώμε, να έχει φύγει η ηλεκτροπαραγωγή από την σημαντική ακόμη εξάρτηση του λιγνίτη, ή είναι ένα ευγενικό όνειρο? Θα έλεγα ότι είναι μία σίγουρα σωστή στόχευση. Το κατά πόσο όντως θα μπορέσουμε μέχρι το 28 να έχουμε σταματήσει πλήρως τη χρήση του λιγνίτη έχει κάποια ερωτηματικά, κυρίως γιατί είναι συνάρτηση της προόδου των άλλων δυνατοτήτων ηλεκτροπαραγωγής. Και η εμπειρία και από άλλες χώρες στην Ευρώπη έχει δείξει ότι οι σχεδιασμοί αυτοί δεν κυλούν πάντα με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Το λέω πολύ προσεκτικά. Επισημαίνω τον προσεκτικό τρόπο με τον οποίο το διατυπώνεται, ενώ συνήθως στα ενεργειακά όνειρα υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Και έρχομαι στη συνέχεια αυτής της ερώτησης, προτού πάμε στην ουσία της κουβέντας μας, όπως την έχουμε προγραμματίσει με τον Κώστα Δεμπλιάτκα, που είναι νέες μορφές ενέργειας και εξοικονόμηση. Αλλά μετάβαση γίνεται εν μέρη, αν όχι εν πολλής, με βάση το φυσικό αέριο. Έχει υπάρξει πολλή κουβέντα για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Με τον ένα, τον άλλο ή τον τρίτο τρόπο, δηλαδή με υγροποιημένο, με μεγάλους αγωγούς. Τέλος πάντων, μην αρχίσουμε την κουβέντα, γιατί είναι τα όνειρα πολλά και εκεί. Όμως, φαίνεται, ή μάλλον είναι περίπου βέβαιο, ότι η Ευρώπη, ο μεγάλος λευκός ελέφαντας που είναι οι χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη και κυρίως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από όπου κανείς δανείζεται για να κάνει τέτοια πράγματα σε μεγάλη κλίμακα, με χαμηλό κόστος και με τεράστια διάρκεια, ήδη λέει ότι και το φυσικό αέριο είναι άνθρακας. Είναι δηλαδή εκπομπές θερμοκηπίου. Και όχι, σταματάει αυτή η χρηματοδότηση. Αυτή λοιπόν η μετάβαση, είμαστε σε καλή θέση να την κάνουμε? Το θέσατε πάρα πολύ σωστά, κύριε Παγιαννίδη. Πράγματι, η επίσημη θέση είναι ότι μέχρι το 2050 η Ευρώπη θα πρέπει να έχει αρχίσει να απεξαρτάται από το φυσικό αέριο. Ενώ για μας το φυσικό αέριο είναι η ενδιάμεση λύση, για να το πω έτσι. Γι' αυτό είναι η επίσημη θέση του στρατηγικού σχεδιασμού μας. Τώρα, αυτό μπορεί κανείς να το προσεγγίσει σε δύο επίπεδα. Θα έλεγα μακροοικονομικά και μικροοικονομικά. Ναι. Διότι είναι καλό να θυμόμαστε πάντα ότι κάθε επένδυση που γίνεται σε μακροοικονομικό επίπεδο, ένας αγωγός, ένας θερμοελεκτρικός σταθμός, ένα υδροελεκτρικό φράγμα, προϋποθέτει και επενδύσεις σε μικροοικονομικό επίπεδο. Τι είδους σύστημα θέρμανσης θα βάλω εγώ στο σπίτι μου που φτιάχνω τώρα? Και η μικροοικονομική επιλογή δεσμεύει τον κάτοχό της για 15, 20, 25 χρόνια, που είναι σαφές ότι εάν δεν συντελεστεί η μετάβαση και στα δύο επίπεδα αυτά, δεν θα μπορέσουμε να κινηθούμε
προς οποιονδήποτε στόχο, λιγότερο ή περισσότερο φιλόδοξο. Υπό αυτήν την έννοια θεωρώ ότι με δεδομένο το έχουμε μια τριπλή πρόκληση. Έχουμε να βελτιώσουμε την ενεργή μας αποδοτικότητα. Έτσι. Έχουμε να πετύχουμε περιβαλλοντικούς στόχους και έχουμε και να κρατήσουμε σε ένα λογικό επίπεδο την ενεργειακή μας εξάρτηση από εισαγωγές. Γιατί όταν στραβώνει η κατάσταση, αυτό το θυμόμαστε. Συνήθως δεν το θυμόμαστε. Έχει ενδιαφέρον ότι είμαστε σήμερα σε επίπεδο εισαγωγών εκεί που ήμασταν πριν την πετρελαϊκή κρίση του 1979. Είμαστε κάπου στο 65%. Όταν ήρθε η Ουκρανία, η Ουκρανική κρίση όμως, ένα χειμώνα, όπα, πού θα έρθει τώρα το αέριο. Επομένως, νομίζω ότι, και είναι κάτι που με συναδέλφους συζητάμε συχνά, η χρήση του φυσικού αερίου και του υγροποιημένου και του αυτού που έχετε μέσα από αγωγούς ως ενδιάμεση λύση είναι μια συνετή πολιτική, γιατί θα μας δώσει τη δυνατότητα στα επόμενα 25 χρόνια να δούμε τι θα κάνουμε με την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας και να δούμε ποιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αποτελέσουν τον κορμό του συστήματός μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε σε μια ισορροπία τις απαιτούμενες απαιτήσεις επενδύσεις στον μικροοικονομικό τομέα με το σχεδιασμό στο μακροοικονομικό. Κύριε Παπαδόπουλε, νομίζω ήσασταν και εσείς ανάμεσα στους εισηγητές ενός πολύ σημαντικού συνεδρίου που έγινε σε αυτήν τη νέα ψηφιακή εποχή και πλατφόρμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τίτλο «Βιώσιμες πόλεις και λιμάνια». Ναι. Και μάλιστα ήταν έτσι μια εξαιρετική από πλευράς εύρους γνωστικών αντικειμένων και προσωπικότητων προσέγγιση ακριβώς για τη μετάβαση σε αυτήν τη νέα εποχή. Ανάμεσα σε αυτήν είπαμε για τα καινούργια καύσιμα. Και ακούσαμε τον διακεκριμένο καθηγητή, τον Φραντς Ραντεμάχερ του Πανεπιστημίου του Ουμ, να λέει ορισμένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τη χώρα μας. Δηλαδή, λέει ότι η Ευρώπη, η Βόρεια, δεν έχει ούτε το επαρκές έδαφος, ούτε το καλό ηλιακό δυναμικό. Αυτό το ξέρουμε, δεν έχει τηλεοφάνεια της Ελλάδας, για να εξασφαλίσει αυτάρκεια σε ενέργεια από τον ήλιο. Αλλά η Ελλάδα το πρώτο το έχει. Yeah. Πρέπει να κάνει κάποια θεσμικά και επιστημονικά βήματα ώστε να το προσεγγίσει. Δηλαδή προέβη σε μια τέτοια προτροπή για να μπορέσουμε να μπούμε μπροστά. Πόσο εφικτό είναι αυτό, γιατί τέτοιου είδους ευχολόγια συχνά τα ακούμε, αλλά προσκρούμε σε διάφορα εμπόδια. Να μου επιτρέψετε να το πιάσω από το ψηλότερο επίπεδο. Mm-hmm. Καταναλώνουμε ενέργεια σε τρεις βασικούς τομείς. Κτίρια, βιομηχανία, μεταφορές. Τα κτίρια είναι ο πιο εύκολος σε εισαγωγικά τομέας, γιατί είναι στατικοί καταναλωτές, που σημαίνει ότι και με παρεμβάσεις εξοικονόμησης και με χρήση ανανεώσιμων πηγών μπορούμε αρκετά εύκολα να πετύχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Η βιομηχανία έχει το πλεονέκτημα ότι επειδή είναι εστιασμένοι καταναλωτές, υπό προϋποθέσεις μπορεί κανείς επίσης να προωθήσει την ορθολογική χρήση ενέργειας, θεωρώντας δεδομένο ότι θα έχει πάντα μια κατανάλωση. Άλλωστε, η υποβιομηχάνηση έχει μειώσει το πρόβλημα τη γενέση του σε μεγάλο βαθμό. Έχει το μικρότερο πρόβλημα, έτσι. Ναι. Η μεγάλη πρόκληση για όλη την Ευρώπη είναι οι μεταφορές. Ναι. Που είναι ένα τεχνολογικό σύνθετο θέμα, γιατί είναι κινητοί καταναλωτές, έχει πολλαπλές παραμέτρους και είναι χαρακτηριστικό ότι βλέπει κανείς ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τεχνολογίες διαφορετικές, στις οποίες επενδύει η αυτοκινητοβιομηχανία και προφανώς και η έρευνα και η επιστήμη. Είναι η ηλεκτροκίνηση με τη μία ή με την άλλη μορφή. Είναι τα καύσιμα υδρογόνου, είτε με κυψέλες καυσίμου ή με οτιδήποτε άλλο. Και είναι και, αν το θέλετε έτσι, τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς, τα λεγόμενα, τα οποία και αυτά είναι μια ενδιάμεση λύση, διότι εξακολουθούν να προϋποθέτουν κινητήρες εσωτερικής καύσης και είναι ένα μέρος μόνο των καυσίμων, που μπορεί κανείς να κερδίσει το χρόνο μέχρι ότου οριμάσουν η ηλεκτροκίνηση και η αυξηθεί η παραγωγή πανεπιστημίες και πηγές κλπ. Η στόχευση, το ζητούμενο είναι να έχει κανείς βιοκαύσιμα τα οποία να παράγονται είτε από απορρίμματα είτε από καλλιέργειες που να μην απαιτούν έφορη γη, γιατί είναι λίγο οξύμορο να χρησιμοποιεί κανείς αγροτική γη για καύσιμα και είναι κάτι στο οποίο η αλήθεια είναι ότι ερευνητές και η αυτοκινητοβιομηχανία και η βιομηχανία καυσίμων έχει επενδύσει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πρόοδος, ωστόσο, αν μπορώ να κάνω μια προσεκτική αποτίμηση, η πρόοδος των συσσωρευτών και της ηλεκτροκίνησης έχει επισκιάσει περίπου όλες τις άλλες εναλλακτικές λύσεις. Δεν λέω να αυτό είναι καλό ή κακό, λέω ότι είναι πραγματικότητα. Εκεί να κάνω μια πρόσθετη ερώτηση, ομολογώντας ότι
δικηγόρος είμαι, οικονομικά και νομικά έχω σπουδάσει, άρα είμαι σε μεγάλη απόσταση από την τεχνολογική πλευρά. Όμως, έχω ακουστά ότι για την κατασκευή αυτών των μαγευτικών αυτοκινήτων, τα οποία ήδη και επιδοτούνται για να έρχονται, έχουμε εισροή ενεργειακής κατανάλωσης, βαριές κατασκευές, καθώς και χρήση σπανίων γεών κτλ., που και ρυπαντική διάσταση έχουν και κατανάλωση ενέργειας στο ξεκίνημα φέρνουν. Υπάρχει σήμερα μία, πώς να την πω, επιστημονική, αλλά επιστημονικά θεμελιωμένη αίσθηση για το πώς είναι στη ζωή του αυτοκινήτου και της μπαταρίας η αληθινή εξοικονόμηση και η αληθινή σεβαστική στάση προς το περιβάλλον. Εύστοχο ερώτημα. Αν κανείς χρησιμοποιήσει το εργαλείο της ανάλυσης κύκλου ζωής που περιλαμβάνει την εισροή ενέργειας και πόρων από την κατασκευή ως την διαχείριση, ως απόρριμα στο τέλος, τότε θα διαπιστώσει ότι πράγματι τα ηλεκτροκίνητα οχήματα σήμερα είναι ακόμη οριακά. Εξαρτάται πώς κατασκευάζονται, πού κατασκευάζονται, αλλά ως έγκριτος οικονομολόγος, εσύνοντας οικονομικά, ξέρετε ότι η θεωρία της οικονομίας κλίμακας και η μαθησιακή καμπύλη βρίσκουν κατεξοχήν εφαρμογή σε αυτό το πεδίο. Και τα φωτοβολταϊκά, όταν ξεκίνησαν στη δεκαετία του 80, ήταν πολύ λίγο αποτελεσματικά και πολύ δαπανηρά και σε ενέργεια και σε πρόθεσεις να κατασκευαστούν. Και μέσα σε μία δεκαετία αυτό άλλαξε άρδιν. Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, εφόσον προς τα εκεί φαίνεται ότι κινούμαστε, και φτηνότερα θα γίνουν και αποδοτικότερα και με μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος θα μπορεί κανείς να κατασκευάζει. Και η αλήθεια είναι ότι η πρόοδος στον τομέα της διαχείρισης του ηλεκτρισμού, ας το πω έτσι γενικά, είτε αφορά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είτε αφορά εγκαταστάσεις στα κτίρια, τα τελευταία 20 χρόνια είναι εντυπωσιακή, για να το πω πολύ ήπια. Δηλαδή έχει βαθμούς απόδοσης και μία μείωση του κόστους ανά κιλοβατόρα σωρευμένης ενέργειας που είναι τρομακτική. Και επομένως η λογική λέει ότι εφόσον προς τα εκεί κινούμαστε, και εδώ αυτό δένει με το πρώτο μέρος της κουβέντας που κάναμε για τις επενδύσεις στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφόσον εξηλεκτρίζουμε το ενεργειακό μας σύστημα, αυτή η παράλληλη εξέλιξη θα μας οδηγεί στα επόμενα 10 με 20 χρόνια σε ένα ηλεκτρικό σύστημα οικονομίας πλέον χαμηλών εκπομπών, που θα καλύπτει μεγάλο μέρος των στατικών και κινητών απαιτήσεων με έναν οικονομικά και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο. Το σημειώνω, αλλά προτού πάμε σε αυτό που έχουμε συμφωνήσει να προσπαθήσουμε μαζί σας να δούμε, δηλαδή τις εξοικονομήσεις, ειδικά στα σπίτια, το πρόγραμμα Εξοικονομώ, που είναι και πιο απτά πράγματα, να μείνω μια στιγμή σε αυτό που μόλις λέγαμε. Όταν τα πάνελς για την ηλιακή ενέργεια έγιναν φτηνότερα και αποδοτικότερα, έκαναν ταυτόχρονα και ένα άλμα από τη Γερμανία ή τη Δανία, μέσω Ελλάδας που είχαμε την ελπίδα ότι θα κάνουμε παρασκευή, κατασκευή, πάνελ, βιομηχανία, στην Κίνα. Μήπως τώρα και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο από την υπέροχη τεχνολογική πρωτοπορία των Αμερικανών ή την βαρύτερη πρωτοπορία των Γερμανών, για να γίνει, όπως λέγατε, φτηνότερο και αποδοτικότερο, και αυτό θα πάει στην Κίνα. Δηλαδή, από πλευράς διεθνούς εμπορίου έχουμε μια καινούρια στρέβλωση, ερωτηματικό. Ήδη οι Κινέζοι στην αυτοκινητοβιομηχανία τους ποσοτικά είναι με διαφορά η μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Που σημαίνει ότι πιθανότατα προς εκείνη την κατεύθυνση θα κινηθεί η οικονομία. Νομίζω ότι αυτό ισχύει και το βλέπουμε. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει πολύ περισσότερο με τον τρόπο που λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία παρά με στοχεύσεις ενδεχομένως που κανείς έχει, αλλά φοβάμαι, και το λέω έτσι ότι πιθανότατα προς τα εκεί θα πάει. Κύριε Παπαδόπουλε, συχνά με ευκαιρίες, ακόμα και ομιλίες σε συνέδρια ή σε συνεργασίες που έχουμε και στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις διάφορες επιτροπές για την ενέργεια και την ενεργειακή αυτονόμηση, ακούμε παρενέσεις και στην ελληνική επιστημονική κοινότητα και στις κυβερνήσεις και στην πολιτική ηγεσία να επισπεύσουν, να εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες παραγωγής συνθετικών καυσίμων, να κάνουμε γρήγορα αυτή τη μετάβαση.
Δεν θέλω να σας βάλω να πολιτικολογήσετε, αλλά πάμε πιο αργά από ό,τι απαιτούν αυτές οι νέες συνθήκες. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις αδρανίας που μας καθυστερούν? Επιτρέψτε μου να δώσω και μία λίγο πιο θετική διάσταση στην καταγραφή της κατάστασης. Αν δει κανείς που ήμασταν το 2005 στην αιωλική ενέργεια και στην ηλιακή ενέργεια, στα ηλιακά θερμικά ήμασταν πάρα πολύ καλοί, παραμένουμε πολύ καλοί και με παραγωγή κιόλας, στα φωτοβολταϊκά δεν υπήρχαμε αυτός. Μέσα σε μία 15ετία έχουμε έναν εξαιρετικά υψηλό αριθμό αιωλικών πάρκων και φωτοβολταϊκών πάρκων. Γι' αυτό και πιάσαμε και τους στόχους μας για το 2020 και μάλιστα τους υπερβήκαμε κιόλας. Και αυτό, παρότι στην αρχή ήταν πραγματικά πολύ αργή και βασανιστική η εξέλιξη. Τα αίτια νομίζω ότι είναι κυρίως τα λεγόμενα soft barriers, μαλακά εμπόδια. Δηλαδή, δεν είχαμε κτηματολόγιο, σε μεγάλο βαθμό ακόμα δεν έχουμε, το οποίο καθυστέρησε απελπιστικά τις επενδύσεις σε ολικά. Έτσι. Δεν είχαμε ειδικά χωροταξικά σχέδια χρήσης γης, το οποίο αποτέλεσε εξαιρετική αιτία καθυστερήσεων με δικαστήρια ατελείωτα, αν μπορεί να γίνει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, ένα ολικό πάρκο κλπ. Είχαμε ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο πήρε καιρό για να οριμάσει, και μια δημόσια διοίκηση, η οποία άργησε αρκετά να καταλάβει ότι μια επένδυση στον χώρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να την αντιμετωπίζει διαφορετικά. Δεν είναι μια χημική βιομηχανία για να ζητάς εξοντωτικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτά σιγά σιγά. Αρκετά αργά είναι η αλήθεια, τα κάναμε. Γι' αυτό και σήμερα τρέχουν κάπου καλύτερα τα πράγματα. Στον χώρο ειδικά των συνθετικών καυσίμων, των βιοκαυσίμων, εκεί νομίζω ότι μπλέκει λίγο το θέμα και με την αγροτική πολιτική, το οποίο είναι ένα πεδίο που έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Δεν είμαι πολύ πεπισμένος ότι το έχουμε θέσει ψηλά στην ατζέντα μας ως κράτος. Και δεν είμαι βέβαιος αν αυτό είναι καλό ή κακό, για να πω την αλήθεια κιόλας. Δηλαδή, στο ερώτημα αν θα προτιμούσαμε λίγο περισσότερες αιωλικά ή ηλιακά συστήματα ή βιοκαύσιμα, δεν είμαι βέβαιος ότι έχει νόημα να επενδύσουμε πόρους που δεν μας περισσεύουν σε βιοκαύσιμα δεύτερης. Μπορώ να κάνω λάθος, αλλά δεν, έτσι. Δεν ξέρω, κάνετε λάθος. Συνήθως δεν κάνετε, αλλά θα μας πείτε το γιατί. Γιατί νομίζω ότι έχουμε ήδη επενδύσει 15-20 χρόνια σε τεχνολογίες όπως είναι τα αιωλικά, τα μικρά, υδροελεκτρικά, τα φωτοβολταϊκά. Έχει αναπτυχθεί τεχνογνωσία, και αν όχι στην κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάνελ, τουλάχιστον όμως στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάρκων. Άρα έχει οριμάσει αυτός ο τομέας. Ναι. Έχουμε μια πολύ καλή πλέον εμπειρία και στη λειτουργία αιωλικών πάρκων. Έτσι. Μακάρι να μπορούσαμε να φτιάχναμε και ανεμογεννήτριες. Δυστυχώς το χάσαμε στη δεκαετία του 80 αυτό το τρένο που το έφτιαξε η Δανία, ας το πω έτσι. Ναι. Αλλά τουλάχιστον ξέρουμε και λειτουργούμε αυτό το πεδίο και σαν οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή έχουμε καλές επιχειρηματικές πρακτικές και λειτουργίες στους τομείς αυτούς. Οπότε θεωρώ ότι κεφαλαιοποιούμε όσα επενδύσαμε τα τελευταία 10-15 χρόνια σε αυτό το τομέα και προχωράμε μπροστά. Όταν λέμε προχωράμε μπροστά. Με ποιες χώρες συγκρινόμαστε με την ταχύτητα μετάβασης στις νέες ενεργειακές? Κοιτάξτε λοιπόν. Είμαστε στην πρώτη ταχύτητα της Ευρώπης, στη δεύτερη, στη τρίτη, γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν μαθαίναμε για έξυπνες πόλεις ή για ελεύθερο Wi-Fi, ίντερνετ σε μεγάλα πάρκα, ας πούμε, της Στοκχόλμης, εμείς ακόμα στέλναμε φαξ. Τώρα πώς ακριβώς βρισκόμαστε? Είμαστε από τις χώρες που πιάσαν σχετικά και υπερέβησαν τους στόχους για το 2020 για τις ανανεώσιμες πηγές. Και αυτό, παρότι υπήρχαν πολλές επιφυλάξεις, αλλά το πετύχαμε. Είμαστε, θα έλεγα επίσης, αρκετά καλά σε ό,τι αφορά την πολιτική υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο χρηματιστήριο ενέργειας. Παρότι δεν φαίνεται στην αγορά που εξακολουθεί να είναι συγκεντρωτική, θεσμικά και λειτουργικά έχουμε ένα χρηματιστήριο ενέργειας που λειτουργεί αυτή τη στιγμή, το οποίο πολλές χώρες στην Ευρώπη θα περίμενε, κανείς δεν το έχουν ακόμα. Και αποδίδει δηλαδή στο ενεργειακό μείγμα και στο συνολικό κόστος? Νομίζω ναι. Και αυτό φαίνεται από το εξής, ότι το 2019 για πρώτη χρονιά είχαμε μια ισοκατανομή στους πόρους που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή είχαμε περίπου 34% λιγνίτη, 34% φυσικό αέριο, 22% ανανεώσιμες πηγές και 10% μεγάλα υδροελεκτρικά. Ναι.
το οποίο ήταν, είναι σαφώς βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Επίσης, το 19 η μέση τιμή του συστήματος ήταν μειωμένη σε σχέση με το 18. Είχε ακόμα δρόμο να πάει, αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά θα αποδώσει αυτό το πράγμα. Και δηλαδή γίνονται κάποιες αλλαγές οι οποίες δεν γίνουν εύκολα αντιληπτές στην επιφάνειά τους, αλλά κάτω από την επιφάνεια κάποια πράγματα προχωράνε. Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Στην λειτουργία της αγοράς ενέργειας επίσης προχωράει η κατάσταση με ρυθμούς που μέχρι πριν από 2-3 χρόνια δεν τους πολύ περιμέναμε, για να πω την αλήθεια. Να σας τραβήξω προς μια άλλη κατεύθυνση, ψιλοαισιόδοξη θα την πω, αλλά να μένουμε με τα πόδια σταθερά στο έδαφος. Τι είναι αυτή? Η επιτυχία των προγραμμάτων εξοικονομώ κατοίκων. Το μεγάλωμά τους τώρα με το εξοικονομώ καινοτομό... Αυτονομό. Για μένα έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον μαζί με τη μεγάλη προσδοκία χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιβάλλει πόρους να χρησιμοποιήσουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή στο μας το επιβάλλει, άρα δεν μπορούμε να μην το κάνουμε. Είναι πιθανό να προχωρήσει σε κλίμακα μεγάλη και στο σπίτι μου, εννοώ στην κατοικία, και στα δημόσια κτίρια αληθινά, όχι προγραμματικά, σε μεγάλη κλίμακα. Και δεύτερο, που για μένα ίσως είναι πρώτο ερώτημα, θα αφήσει προστιθέμενη αξία όσοι ελπίζουμε στην ελληνική οικονομία? Διότι τα υπέροχα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα. Ας το ξεχάσουμε. Θα κατασκευαστούν στην Γερμανία ή, όπως λέγαμε, στην Κίνα. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα μας έρχονται ήδη από την Ιταλία. Δεν τα βλέπω και αυτά να γίνονται εδώ. Όμως, ο μηχανικός που θα κάνει την εγκατάσταση και το σχεδιασμό και πολλά, υποθέτω, υλικά θα μπορούσαν να είναι ελληνικά. Έχω δίκιο να πω ότι αυτό είναι το πιο αισιόδοξο ή υπερβάλλω? Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και η εμπειρία από το εξοικονομώ κατοίκων, τον πρόδρομο, το πρώτο, με όλες τις δυσκολίες, αυτό που είπε ο κύριος Μπλιάτκας πριν, επίσης πήρε 2 χρόνια για να τρέξει, τώρα μάθαμε πώς λειτουργούν αυτά τα μοντέλα. Και οι τράπεζες το έμαθαν και το Υπουργείο το έμαθε. Λοιπόν, η εμπειρία έδειξε ότι είναι μια εξαιρετικά ανταποπολαπλασιαστική επένδυση. Δηλαδή, για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στην αναβάθμιση ενός κτηρίου, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, είναι άλλα 2,4 ευρώ, τα οποία προκύπτουν ως όφελος για την οικονομία. Ναι. Διότι ακριβώς τα θερμοδυτικά υλικά, τα κουφώματα, τα ηλιακά συστήματα παράγονται στην Ελλάδα. Και ο σχεδιασμός, η κατάσταση. Έτσι. Ναι. Τώρα, είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα, διότι για να το πούμε ως εξής, για να πιάσουμε τους στόχους μας το 2030, ναι, θα πρέπει αφενός μεν ό,τι κτίριο χτίζεται από χθες, το 2020, 1η-1η-2020, ναι, να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ναι, το οποίο είναι εφικτό. Ναι. Στα καινούρια κτίρια μπορούμε να το κάνουμε και το κάνουμε ήδη. Το είναι, πιθανό είναι. Νομίζω ναι. Ένα από τα καλά της βαθιάς ύφεσης του 2012-2017 ήταν ότι ο κόσμος και οι επαγγελματικοί, οι επενδυτές και οι χρήστες κατάλαβαν ότι η ενεργειακή δαπάνη δεν είναι αμελητέα. Θα πρέπει όμως επίσης στη συνέχεια, αναλόγως με πώς θα πάει ο ρυθμός οικοδομικής δραστηριότητας, να αναβαθμίσουμε από 600 μέχρι 800 χιλιάδες κατοικίες στη δεκαετία αυτή. Μάλιστα. Αν κανείς σκεφτεί ότι το εξοικονομώ κατοίκων απέδωσε περίπου 52.000 κατοικίες, αν θυμάμαι καλά, αναβαθμισμένες, αυτό σημαίνει ότι πέρασε το 20, στα επόμενα 9 χρόνια θα πρέπει να κάνουμε περίπου 60-70.000 κατοικίες το χρόνο, ναι, για να πάμε να πιάσουμε τους στόχους μας. Ναι. Τεχνικά είναι πολύ εφικτό, δεν είναι τίποτα. Στις καλές μας μέρες, το 2000-2005, κατασκευάζαμε 120.000 κατοικίες το χρόνο. Ναι. Έχει βέβαια η αναβάθμιση φυστάμενων κτιρίων, έχει τεχνικές δυσκολίες, έχει νομικές δυσκολίες, αλλά εν πάση περιπτώσει... Έχετε εικόνα πόσες κατοικίες έχουμε τον καιρό της πανδημίας, έτσι για να κάνουμε μια σύγκριση? Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τους πρώτους 3 μήνες του 19, πριν το πρώτο lockdown, η έκδοση οικοδομικών αδειών είχε εκτοξευτεί. Είχε αρχίσει να θυμίζει καλές εποχές, το οποίο λέει πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, μετά προφανώς
Έπεσε πάλι η ιστορία. Θέλω να πω ότι το 2018 και 2019 οι κατασκευές ανισόρροπα μεν, αλλά συνολικά είχαν αυξηθεί, είχαν αρχίσει να έχουν μια πολύ καλή ανάκαμψη. Περισσότερο στην Νότια Ελλάδα, περισσότερο στα νησιά, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια κινητικότητα. Το που θα ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα με το εμβόλιο αυτή η ιστορία, γιατί προφανώς είναι εξαιρετικά επιβαρυντική και για τις κατασκευές, αλλά εάν καταφέρει κανείς να έχει σχήματα κυλιόμενης αναχρηματοδότησης των κεφαλαίων που διατίθονται για την αναβάθμιση των κτηρίων, αυτό νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει στον τομέα των κατοικιών. Και σε ό,τι αφορά τα δημόσια κτίρια που αναφέρατε, και είναι ενδιαφέρον ερώτημα, εγώ θα στοιχημάτιζα περισσότερο στα λεγόμενα non-residential buildings, δηλαδή ιδιωτικά κτίρια δημόσιου χαρακτήρα. Μάλιστα, ναι. Καταστήματα, γραφεία. Και λιγότερο, πούμε, ναι. Και λιγότερο στα κτίρια του στενού δημόσιου τομέα. Παρ' όλα αυτά, γιατί είναι πιο αργή ρυθμή. Α, αυτό, ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, για να είμαστε δίκαιοι, τα τελευταία δεκαετία, ας πούμε, στον τομέα των σχολικών κτίριων, που δεν είναι δημόσια με την έννοια του δημοσίου, είναι δημοδοτικά κτίρια, υπήρξαν μεγάλα προγράμματα εξυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης που έτρεξαν. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, περίπου 25% του κτηριακού αποθέματος των σχολείων έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά, που είναι μεγάλο νούμερο. Βέβαια. Κινούνται τα πράγματα. Θα έπρεπε να πάμε πιο γρήγορα, είναι σαφές. Αλλά υπάρχει μια πολύ. Νομίζω το ξέρετε και οι δύο είστε πάρα πολύ έμπειροι και καταξιωμένοι δημοσιογράφοι. Το ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές τριβές, υπάρχει μια δύναμη αδράνειας στην οποία πρέπει κανείς να υπερβεί. Από τη στιγμή που αρχίσει να την υπερβαίνει και να κυλά το σύστημα, μετά αποκτά μια ορμή που του επιτρέπει να κινείται. Διαβάζω ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια αναβολή στην έναρξη του προγράμματος εξοικονομώ αυτονομώ λόγω του lockdown και τα μέτρα. Το έχει ζητήσει και το τεχνικό επιμελητήριο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι να πηγαίνεις υπό αυτές τις συνθήκες πόρτα-πόρτα να κάνεις ενεργειακές επιθεωρήσεις δεν είναι ακριβώς. Ούτε είσαι ευπρόσδεκτος πάντα και οι συνάνθρωποι να πάνε επιτόπου να κάνουν τις επιθεωρήσεις. Δεν είμαι βέβαιος ότι. Θα ήθελα να σχολιάσω το μέγεθος της επέμβασης. Το εξοικονομώ αυτονομώ λέει ουσιαστικά έχει target group το 96% των κατοικιών στην Ελλάδα. Τόσο χαμηλά ήμασταν από πλευρά αυτή τη αναβάθμιση του σπιτιού. Δηλαδή... Όχι. Δεν είναι αυτό. Στην πραγματικότητα τόσο χαμηλά έχει πέσει πλέον το μέσο εισόδημά μας. Διότι επειδή ένα μέρος της χρηματοδότησης είναι από το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, πρέπει να απευθύνεται σε νοικοκυριά που να μην έχουν πολύ υψηλό εισόδημα. Τώρα, αν δει κανείς τα στοιχεία της Ελστάτ για το που είναι το μέσο οικογενειακό εισόδημα σχέση με αυτό που θεωρείται κατόφλι φτώχειας, πλέον διαπιστώνει ότι έχει μικρύνει πάρα πολύ η επένδυση ή η απόσταση, που σημαίνει ότι πρακτικά είτε λόγω εισοδήματος είτε λόγω παλαιότητος κτηρίου, ακριβώς περίπου όλα τα κτίρια είναι επιλέξιμα. Να μας πείτε και για τη ΔΕΗ. Ο γίγαντας με τα πύληνα πόδια κάπου. Κοιτάξτε λίγο. Ή το μόνιμο φρένο σε οποιαδήποτε αλλαγή, μια άλλη εκδοχή. Νομίζω ότι και οι τρεις έχουμε συναντηθεί κατά καιρούς σε διάφορες εκδηλώσεις χρόνια πριν που τα λέγαμε αυτά με κίνδυνο να χαρακτηριζόμενοι ως μειοδότες περίπου ή κάτι αντίστοιχο. Η ΔΕΗ άργησε απελπιστικά πολύ για διάφορους λόγους. Δεν λέω αν φταίει μόνο η ίδια επιχείρηση έτσι να προσαρμοστεί στις ανάγκες της νέας εποχής. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να μειώσουμε το μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά. Είναι όρος του δεύτερου μνημονίου. Πρέπει να πάει στο 60%, να μην έχει πάνω από 60% της αγοράς. Άρα, η απολιγνητοποίηση επί της ουσίας θα συντελέσει και σε αυτό. Μάλιστα. Έτσι. Δεύτερον, για την ΔΕΗ, η οποία τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει κάνει μια πολύ εντυπωσιακή προσπάθεια αλλαγής και ουσίας και τρόπου που κινείται ως επιχείρηση. Έτσι, δηλαδή, έχει κάποιες εντυπωσιακές αλλαγές που έχουν γίνει. Για τη ΔΕΗ, νομίζω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, ο κύριος Στάσης τα ξέρει προφανώς καλύτερα, δεν είναι να κρατήσει μερίδιο αγοράς μόνο. Είναι να βελτιώσει
το κόστος και την κερδοφορία της. Γιατί έχοντας παραμείνει πολλά χρόνια με μονάδες, οι οποίες οι λιγνητικές μονάδες δεν είναι μόνο ότι είναι μη αποδοτικές, είναι και μονάδες οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα ηλεκτρικό σύστημα που έχει όλο και περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί πρέπει να παρακολουθείς τη διακύμανση των ανανεώσιμων πηγών και οι λιγνητικές μονάδες εδώ δεν μπορούν να το κάνουν. Κύριε Παπαδόπουλε, αντιλαμβάνομαι ότι δουλέψατε ένα διάστημα, υπήρξατε σε ένα διάστημα στη ΡΑΕ. Ναι. Δηλαδή, στον επόπτη, σωστά. Σωστά. Όταν λοιπόν αυτός ο επόπτης έχει απέναντί του τη ΔΕΗ, τη ΔΕΗ που από ο Καραμαλής την έκανε κρατική και την έκανε πυλώνα της ανάπτυξης της Ελλάδας, τη ΔΕΗ με τη Γενόπ ΔΕΗ κτλ. Λοιπόν, μην πάμε στις παθογένειες ή στο παρελθόν. Όταν έχει λοιπόν ο επόπτης τη ΔΕΗ απέναντί του, βλέπει τι κάποιον ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του τόσο μεγάλο ώστε να μην πολύ ενδιαφέρεται για το ποιοι είναι οι ενεργειακοί στόχοι, τι υποχρεώσεις υπάρχουν από την Ευρώπη και να θεωρεί ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι ο εαυτός του, ή βλέπει ένα παίκτη, μεγάλο αλλά παίκτη. Το 2004-2005-2006 ήταν το πρώτο, σαφέστατα. Σαφέστατα. Ακόμη και όταν δεν ήταν η θέση της διοίκησης της εταιρείας, ήταν η θέση της Γενόπ ΔΕΗ που αναφέρατε, του ίδιου του στελεχειακού δυναμικού που έλεγε εμείς είμαστε οι ΔΕΗ, τελειώσαμε κλπ. Νομίζω ότι αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. Υπάρχει μια νέα γενιά ανώτερων και ανώτατων στελεχών στη ΔΕΗ, ναι, οι οποίοι ξέρουν ότι το παιχνίδι είναι διαφορετικό πλέον. Το γεγονός ότι η ΔΕΗ έφτασε τα τελευταία 2-3 χρόνια στα όρια της χρεοκοπίας, νομίζω ότι έγινε αντιληπτό και κατανοητό. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ πλέον προσπαθεί συνειδητά να γίνει ένας μεγάλος προφανώς και σίγουρα όχι ο μεγαλύτερος και πρώτος στην τάξη παίκτης, απλώς ένας παίκτης αγοράς. Νομίζω ότι αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. Πλησιάσαμε προς το τέλος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης. Μας είπατε όχι λίγα και εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα, κύριε Παπαδόπουλε. Ένα τελευταίο, το οποίο είναι ένα ερώτημα γενικής συγκίνησης, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει και κλιματική αλλαγή, πράσινη ενέργεια και κλιματική αλλαγή. Προλαβαίνει η χώρα μας να μην βρει κανένα μπελά αν ισχύουν οι πιο δραματικές από τις προβλέψεις που λένε αυτοί για την κλιματική αλλαγή? Να απαντήσω λίγο κοινικά, το τι θα κάνει η χώρα μας είναι αδιάφορο. Για μας δεν είναι. Όχι, δεν έχει, ό,τι και αν κάνουμε εμείς, το ερώτημα είναι τι θα κάνει η Κίνα, τι θα κάνει η Ινδία, τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και τελειώσαμε. Το τι θα κάνει η Ελλάδα είναι σε παγκόσμια κλίμακα απολύτως αδιάφορο. Τοπικά βεβαίως έχει τη σημασία του. Αλλά αυτό δεν είναι κλιματική αλλαγή, αυτό είναι μικρό κλίμα και αυτό είναι ατμοσφαιρική ρήπανση, η περιβαλλοντική επιβάρυνση. Το πιο ενθαρρυντικό πράγμα που άκουσα τις τελευταίες εβδομάδες στις ειδήσεις ήταν τη δήλωση του Τζο Μπάιντεν ότι θα επαναφέρει τη χώρα στο σύμφωνο των Παρισίων. Γιατί ο Τραμπ την έβγαλε. Ναι. Αυτό είναι, αν γίνει αυτό, θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Διότι είναι σαφές ότι να συζητούμε για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες του παιχνίδι δεν έχει νόημα. Είναι σαν να παρακολουθείς μπάσκετ χωρίς να υπάρχει το NBA, ας πούμε, κάπως έτσι. Κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Μας είπατε πολλά και ενδιαφέροντα, όπως είπα, πράγματα. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστήσουμε θερμά τον Αντώνη Παπαγιαννίδη για τον τόνο που έδωσε και σε αυτήν τη συζήτηση. Και να ενώνουμε το ραντεβού μας σε μια άλλη συνάντηση στο πλαίσιο της σειράς, της ηλεκτρονικής αυτής σειράς συζητήσεων, μισή ώρα στην οικονομία. Καλό σας βράδυ. Γεια σας, καλή μας συνέχεια. Ευχαριστώ.